Και ακούμε συνέχεια, παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις, παρά τα όποια έτσι αποτελέσματα έχουμε, ακούγονται συνέχεια, έτσι κατακρίνεται η Περιφερειακή Αρχή για τις περσινές πυρκαγιές, ότι δεν έκανε τελικά αυτό που έπρεπε για τις αποζημιώσεις των ανθρώπων ή για έργα τα οποία έπρεπε να γίνουν στην περιοχή. Κοιτάξτε, εδώ αρχίζουμε και φεύγουμε όμως σε μια στήρα αντιπολίτευση. Αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχει μόνο στήρα αντιπολίτευση. Δεν γνωρίζουν οι πολιτικοί τουλάχιστον ότι η περιφέρεια έχει ήδη δαπανίσει περίπου 8 με 10 εκατομμύρια ευρώ για έργα στους δήμους, στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές πέρσι. Το γνωρίζουν όλοι. Μέσω εσάς έχει, οι πολίτες το έχουν ακούσει τουλάχιστον. Δεν το έχουν ακούσει οι πολιτικοί. Ότι έχουν γίνει έργα 10 εκατομμυρίων ήδη. Μας κατηγορούν ότι δεν διεκδικήσαμε από την πολιτεία, ότι δώσαμε εμείς ως περιφέρεια λεφτά, αυτά μας λέγανε πέρσι, δώσαμε αρκετά λεφτά εμείς και δεν διεκδικήσαμε από την πολιτεία για να συμβάλλει και η πολιτεία σε αυτό που, στην καταστροφή που είχε γίνει. Σήμερα γνωρίζουν όλοι ότι 26 εκατομμύρια ζητήσαμε, τα παίρνουμε και τα 26 εκατομμύρια, 15 εξ αυτών από τα 26, τα 15, έχουν γίνει ήδη τα τεχνικά δελτία, έχουν φύγει στο Υπουργείο. Δηλαδή τα πήραμε τα 15 εκατομμύρια, τα έχουμε στα χέρια μας, στο ταμείο αυτή τη στιγμή. Και ήδη δρομολογούνται τα έργα που πρέπει να γίνουν. Γίνονται απαραίτητες μελέτες για να γίνουν τα έργα. Δεν θα γίνουν σε μια μέρα, έτσι. Και μας μένουν από τα 15 άλλα 11, τα οποία θα τα πάρουμε από 1η-1η-23, ήδη είναι συμφωνημένο αυτό και είναι έτσι και έχει γίνει με υπογραφή του Υπουργείου, ότι και αυτά τα χρήματα θα τα πάρουμε από 1η-1η όμως το 23, για να γίνουν και τα υπόλοιπα έργα που θέλουμε να κάνουμε σε αυτές τις περιοχές. Άρα λοιπόν το γνωρίζουν αυτό. Γιατί συνεχίζει αυτή η άδικη κριτική? Δεν είναι στην αντιπολίτευση αυτό? Δεν είναι ψέμα αυτό? Μα είναι ψέμα. Είπα και πάλι, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπάρχει μια έτσι δρομολογημένη κατάσταση μόνο και μόνο για να επιρρύψουμε ευθύνες στην Περιφερειακή Αρχή. Ας είναι. Εμείς, και γι' αυτό σας καλώ σήμερα και αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα, θα μιλάμε και θα λέμε την αλήθεια, έχουμε αποτελέσματα, έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα όπως αυτά. Α, και κάτι άλλο, για τις πληγείς περιοχές. Λέει δεν έχουν πάρει λεφτά. Τα ακούσαμε και χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Κανένας τίποτα, λέει, δεν έχει γίνει τίποτα. Σας πληροφορώ λοιπόν. Το ξέρουν αυτοί πρώτα που έχουν πάρει. Βέβαια πήρανε χρήματα άμεσα στον πρώτο μήνα, για πρώτη φορά σε αυτή τη χώρα, στον πρώτο μήνα πήρανε μία άμεση αποζημίωση, όχι τη συνολική, αλλά ένα τμήμα αποζημίωσης οι πραγματικοί αγρότες. Τα έχουν πάρει εδώ και ένα χρόνο σκοτώ, ένα μήνα μετά την καταστροφή. Όσοι δηλώσαν και ήταν πραγματικοί αγρότες, τα πήρανε άμεσα τα λεφτά. Για τις υπόλοιπες κατηγορίες, δηλαδή ανθρώπων που έχουν χτήματα και έχουν περιουσίες, πάθανε ζημιά, αλλά δεν είναι η κύρια εργασία τους η αγροτική. Αυτοί έχουμε ξεκινήσει μια διαδικασία από τότε και φτάνουμε τον Αύγουστο λοιπόν, γιατί αυτό ήθελε πολύ κόσμο για να δουλέψει, για να πάει να κάνει καταγραφή επιτόκια κτλ. Λοιπόν, καταλήγουμε στον επόμενο μήνα, τον Αύγουστο λοιπόν, να ολοκληρωθεί και η διαδικασία και για αυτούς. Και να αποζημιωθούν πλήρως οι κατά κύριο λόγο αγρότες, αλλά και οι υπόλοιποι. Μέχρι το τέλος Αυγούστου θα έχει τελειώσει η καταγραφή και σε ένα διάστημα λογικό θα πάρουν και όλοι αυτό που πρέπει να πάρουν, γιατί επλήγησαν από τις πυρκαγιές. Και αυτό το ξέρουμε. Λοιπόν, δεν θέλω να καθυστερήσω άλλο, γιατί δεν μ' αρέσει να πολυλογάω και πολύ. Λοιπόν, ίσως έφαγα αρκετό χρόνο. Μία ερώτηση θέλω να σας κάνω. Διανύουμε έτσι μέρες με πολύ υψηλές θερμοκρασίες, έναν μίνι καύσωνα θα έλεγα. Θα ήθελα να μου πείτε πόσο πολύ επικίνδυνο είναι πάλι να ζήσουμε όπως πέρυσι πυρκαγιές, κυρίως στη Γορτινία που είδαμε και ζήσαμε για φέτος. Κοιτάξτε, ξέρουμε όλοι, ξέρουμε στη χώρα γενικότερα, όχι για εδώ μόνο, ότι το φετινό καλοκαίρι είναι δύσκολο. Ήδη έχουμε τα πρώτα σημάδια, έτσι έχουμε πυρκαγιές οι οποίες έκαναν μεγάλη ζημιά ήδη. Λοιπόν, το ερώτημα είναι κατά πόσον
αυτό το κράτος μαθαίνει από τα λάθη του, έτσι, γιατί έχουμε περάσει το μάτι, περάσαμε πέρσι δύσκολες, πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις, εάν αλλάζει κάτι προς το καλύτερο. Εγώ αυτό που βλέπω είναι σε όλες τις πυρκαγιές έχουν εκδηλωθεί, έγιναν ζημιές, δεν το συζητάνε, βέβαια δεν κάει και άνθρωπος, που είναι το βασικότερο από όλα, έτσι, δεν κάει και άνθρωπος, δεν έχουμε απώλεια δηλαδή ζώων. Δεύτερον, ναι, έγιναν ζημιές σε περιουσίες και τα λοιπά, σε σπίτια που κάηκαν και, και αυτά. Όμως, βλέπουμε ότι κάτι καλύτερο έχουμε από το πέρσι. Μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα ελέγχθηκε η φωτιά. Ξέρουμε όλοι ότι εκεί που ξέσπασε η πυρκαγιά δεν είχαμε κάνει και το καλύτερο πολεοδομικά. Δηλαδή, ξέρουμε όλοι πως έχει χτιστεί η Αθήνα γύρω-γύρω. Τα ξέρουμε όλοι αυτά. Έτσι, άρα λοιπόν κάποιες συνέπειες, εφόσον έχουμε και τις επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή που ήδη έχει έρθει και τη ζούμε, άρα λοιπόν επιπτώσεις δεν μπορούμε να μην έχουμε. Το θέμα είναι να μην φτάνουμε σε ακραία φαινόμενα, δηλαδή να μην έχουμε ακραίες απώλειες όπως είχαμε πρώτον ανθρώπινες ζωές με το μάτι, ελπίζω να είναι η τελευταία φορά που κάηκαν άνθρωποι, έτσι, να τα αποφεύγουμε αυτό και δεύτερον να παίρνουμε μέτρα για να περιορίζουμε τις ζημίες σε περιουσίες. Αυτό πρέπει και σε δάσος, έτσι, και το δάσος που είναι ένας πνεύμονας ζωής για όλους μας. Άρα λοιπόν, πάμε εδώ, να έρθουμε εδώ τώρα στην περιφέρειά μας. Εμείς, όπως ξέρετε, χθες περάσαμε το σχέδιο Ιόλαος στο Περιφερειακό Συμβούλιο, παρότι το είχαμε καταθέσει εδώ και 4 μήνες. Δεν είχαμε καταφέρει, είναι ένα από τα θέματα που θα έπρεπε να είχε συζητηθεί εδώ και 4 μήνες. Η αντιπολίτευση όμως επέλεξε άλλα θέματα και όχι αυτό, και ας κλαίγανε χτες και ας είχαμε μιξοκλάματα χτες, είχαν επιλέξει άλλα θέματα ως προτεραιότητα και φτάσαμε μετά από 4 μήνες να συζητήσουμε το σχέδιο Ιόλαος. Εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω, ειλικρινά, και το στυλιτεύω αυτό. Δεν μπορεί να κλαις σήμερα, ενώ θα μπορούσε 4 μήνες τώρα να το είχαμε συζητήσει, να το είχαν βάλει ήδη ως προτεραιότητα, εφόσον το είχαμε καταθέσει εμείς. Γιατί εμείς 4 μήνες το έχουμε καταθέσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Εν πάση περιπτώσει, δεν περιμέναμε όμως να περάσει αυτό το σχέδιο χτες. Σε όλη την Πελοπόννησο, όλες τις περιφερειακές ενότητες, εμείς στην Αρκαδία έχουμε κάνει 4 συντονιστικά όργανα πολιτικής προστασίας. 4 μέχρι τώρα. Είχαμε πάρει όλα τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να αντιμετωπίσουμε τις πιθανές πυρκαγιές που θα ερχόντουσαν. Ήρθανε 2 πυρκαγιές. Έτσι, εδώ θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου και την καρδιά μου, γιατί το έζησα από κοντά. Τις 2 που είχαμε στην Αρκαδία ήταν μία στη Μελικού και μία στη Μεγαλόπολη. Στη Μεγαλόπολη πολύ μεγαλύτερη. Θέλω να ευχαριστήσω λοιπόν κατά κύριο λόγο πρώτα την πυροσβεστική υπηρεσία, έτσι, η οποία έδωσε τον καλύτερό της σε αυτό, στη φωτιά της Μεγαλόπολης, που ήταν μεγαλύτερη, γι' αυτό το λέω. Όχι ότι και εκεί ήταν συντονισμένη η προσπάθεια. Λοιπόν, την αστυνομία, η οποία από την πρώτη στιγμή και η πυροσβεστική, κατά κύριο λόγο λέω, και η αστυνομία που συνεπικουρούσε στο έργο αυτό, και αυτό φαινόταν από κάποιον που ήταν κοντά και το παρακολουθούσε, φαινόταν από την πρώτη στιγμή πόσο συντονισμένες ενέργειες έκαναν. Λοιπόν, από την άλλη μεριά ο Δήμος άμεσα, η περιφέρεια άμεσα, έτσι, με τις υδροφόρες, με τα μηχανήματα που είτε είχαμε δικά μας είτε νοικιάσαμε εκείνη τη στιγμή, καταφέραμε και περιορίσαμε τη φωτιά να μην περάσει τον εθνικό δρόμο, γιατί είχε πολύ αέρα. Δηλαδή, οι παράγοντες κινδύνου τότε, όπως είναι ο αέρας, ήταν πολύ μεγάλος. Φυσούσε πολύ δυνατά για όσους ήταν εκεί και το παρακολουθούσαν. Και κρατήσανε λοιπόν τη φωτιά πριν τον εθνικό δρόμο που πάει από τη Μεγαλόπολη στη Σπάρτη. Και δεν πέρασε, γιατί μετά η φωτιά, αν πέρναγε εκεί, θα έφτανε στη θάλασσα, στη Λακωνία. Λοιπόν, άρα λοιπόν, είναι ένα δείγμα γραφής. Δώσαμε εξετάσεις πρώτα απ' όλα αυτούς που αφορά, που είναι η πυροσβεστική, η αστυνομία, η Δήμη και η Περιφέρεια. Έδωσαν όλοι εξετάσεις εκεί και τις περάσαμε τις εξετάσεις. Επιτυχώς, δεν περί αυτολογεί κανένας. Δεν έχετε γίνει ένα περί αυτολογής σε αυτό, γιατί και εκεί κάηκαν κάποια δέντρα, ελαιόδεντρα κτλ. Δεν περί αυτολογεί, δεν χαίρεται κανένας, δεν γελάει κανένας. Μια φωτιά είναι μια φωτιά και μπορεί να είναι καταστροφική. Όταν όμως κάνεις καλά τη δουλειά, οφείλεις να το πεις για αυτούς, για την επόμενη φορά, για να έχουν κουράγιο να ξαναδουλέψουν. Να τους δώσεις έναν έπαινο. Αυτή την έννοια έχει η κουβέντα που κάνουμε και αυτό που σας λέω τώρα.
Ότι μπράβο λοιπόν στην πυροσβεστική, μπράβο στην αστυνομία, μπράβο στις υπηρεσίες του Δήμου, μπράβο στις υπηρεσίες της περιφέρειας που ανταποκρίθηκαν άμεσα και κατάφεραν να ανασχέσουν τη φωτιά εκεί που έπρεπε. Λοιπόν, άρα λοιπόν για τις πυρκαγιές δεν έχουμε καθίσει με σταυρωμένα τα χέρια, έχουμε προχωρήσει, έχουμε πάρει όλα τα απαραίτητα μέτρα, ήταν γεμάτες, να πω συγκεκριμένα πράγματα για να δείτε τι διαφορά έχει η πρόληψη. Λοιπόν, οι λιμνοδεξαμενές ήταν όλες γεμάτες. Στη Μελιγού για παράδειγμα, όπως και στη Μεγαλόπολη, το ελικόπτερο που δρούσε εκεί στη φωτιά, έκανε τουλάχιστον 5 λεπτά για να κάνει το δρομολόγιο. Γιατί δίπλα υπήρχε η λιμνοδεξαμενή που ήταν γεμάτη και αντλούσε το νερό. Ήτανε μία και ήτανε δεύτερη πιο κάτω. Άρα λοιπόν παίζει ρόλο. Αυτό σημαίνει πρόληψη. Είχαμε γεμίσει τις λιμνοδεξαμενές και το είχαμε κάνει σε συνεργασία πλήρη με την πυροσβεστική και με τους Δήμους. Αυτή την ενέργεια. Έτσι. Βέβαια δεν μπορείς να πεις ότι θα πας όλο το βουνό και θα ανοίξεις αντιπυρικές ζώνες. Είναι ένα δύσκολο και κοστοβόρο έτσι έργο το οποίο πρέπει να γίνει. Θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις και μετά όταν αν ξεσπάσει η φωτιά θα έχεις εκεί τα μηχανήματα τα δικά σου για να την ανασχέσεις με μηχανήματα, με αντιπυρικές ζώνες δηλαδή που θα κάνεις επί τόπου όταν χρειαστεί. Το κάναμε και αυτό, είμαστε προετοιμασμένοι και γι' αυτό. Επειδή πρόσφατα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη έκανε λόγο και για αντρισμό, έχετε καθόλου εικόνα έτσι πώς προκλήθηκαν οι πυρκαγιές? Ο λόγος που μπαίνουν οι πυρκαγιές, ξέρουμε όλοι ότι είτε εμπρισμός, η κλιματική αλλαγή παίζει σημαντικό ρόλο, έτσι. Παίζει ρόλο ότι δεν έχουν καθαριστεί τα δάση. Είναι πραγματικότητα αυτή. Όμως χρειάζονται εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Μπορούμε να τα διαθέσουμε όλα αυτά σήμερα? Και δεν είναι μόνοι παράγοντες για μια φωτιά. Ξέρουμε όλοι ότι πολλές πυρκαγιές σε μεγάλο ποσοστό είναι εμπρισμός. Αυτό δεν το ζούμε σήμερα, δεν είναι ένα φαινόμενο που είναι σημερινό. Το ξέρουμε. Εκεί τι μπορείς να κάνεις? Πάλι η πρόληψη, δηλαδή να έχεις τους πυροφύλακες εκεί που φυλάνε για να ειδοποιήσουν έγκαιρα, να σηκώνεις τα ντρόν, να παρακολουθούν. Σιγά σιγά θα εξελιχτούμε και σε αυτό. Θα προχωρήσουμε και σε αυτά. Μικρά βήματα σήμερα, μεγάλα βήματα αύριο. Δεν μπορείς όμως τη φωτιά ποτέ να την προβλέψεις. Δεν γίνεται. Γιατί οι παράγοντες είναι πολύ παραγωγικό φαινόμενο. Να μας κάνετε και ένα σχόλιο για τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνεδρίασε μετά από αναβολές χθες. Ποια είναι τα... Κοιτάξτε, εγώ έχω κάνει τις δηλώσεις πολύ καιρό τώρα. Η κατάσταση έχει ξεφύγει στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Πλέον, μέχρι να πάμε στις εκλογές, αυτό το φαινόμενο θα κρατήσει. Κάποιοι νομίζουν, θεωρούν, ότι με το να... Επειδή έχουν μια πλειοψηφία, όπως ξέρετε, με την απλή αναλογική δεν υπάρχει πλειοψηφία από κανέναν. Όμως, άμα συγκεντρωθούν ομάδες, μπορούν να πλειοψηφίσουν, έτσι. Γιατί εμείς που στη δεύτερη Κυριακή των εκλογών πήραμε την... Εγίναμε περιφερειακή αρχή, δηλαδή πήραμε την πλειοψηφία, όμως οι δυνάμεις μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι το 1 τρίτο. Αυτό είναι. Παρότι έγιναν δεύτερες εκλογές, αυτό είχε ο νόμος που είχε ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός ήταν ο νόμος. Έτσι, που ψήφισε ότι παρότι είχαμε τη δεύτερη Κυριακή, η δεύτερη Κυριακή δεν μετρούσε στην πλειοψηφία στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Αυτό ήταν μια κατάφορη αδικία. Αυτό δεν λέγεται. Απλή αναλογική, δεν λέγεται δημοκρατία. Αυτό έγινε για καιροσκοπικά από το ΣΥΡΙΖΑ. Για να έχει δυνάμεις να μπορεί να ελέγχει τα περιφερειακά συμβούλια. Παρότι δεν είχε την πλειοψηφία. Αυτό ήταν. Η ουσία του θέματος εκείνη. Να δημιουργεί πρόβλημα. Και το δημιούργησε το πρόβλημα. Αναγκάστηκε το κράτος και έχει προχωρήσει σε κάποιες λύσεις όπως με την Οικονομική Επιτροπή κτλ. Για να αποφύγουμε αυτά. Αλλά όμως ξαναλέω. Από εδώ και πέρα αυτό το φαινόμενο θα έχουμε. Θα βάλουμε 10 θέματα εμείς που αφορούν την περιφέρεια για να λειτουργεί, θέματα που πρέπει να τα υπερψηφίζουμε ή να τα καταψηφίζουμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά αφορούν την περιφέρεια. Η αντιπολίτευση θα προχωράει μόνο σε θέματα τα οποία θα τη συμφέρουν εκλογικά, δηλαδή για μικροπολιτικούς λόγους. Αυτό θα κάνει. Το κάνει μέχρι σήμερα και θα το κάνει μέχρι τις εκλογές. Να είστε σίγουροι γι' αυτό. Δηλαδή, θα παρακολουθούμε αυτή την κατάσταση. Χθες πόσα θέματα συζητήσαμε, καταφέραμε, τις επερωτήσεις και 3-4 θέματα.
Στα πόσα είχαμε, 17, 18, 20, δεν θυμάμαι πόσα είχαμε. Λοιπόν, είναι κατάσταση αυτή. Έτσι θα πηγαίνουμε δηλαδή. Θα ξανακάνουμε τη Δευτέρα, θα ξαναπηγαίνουμε μέσα στο καλοκαίρι. Μπορεί να γίνεται αυτό. Μπορεί να γίνεται. Δεν θα πρέπει να αντιληφθούν επιτέλους ότι πρέπει τα θέματα που αφορούν την περιφέρεια και τους πολίτες της να τα τελειώνουμε και μετά να συζητάμε ό,τι ακριβώς θέλουν, ό,τι θέλουν. Δεν θα το καταλάβουν όμως, γιατί έτσι είναι. Ειδικά η παράταξη, η μείζον αντιπολίτευση, ο κύριος Τατούλης, η παράταξη του κυρίου Τατούλη, δεν έχει αντιληφθεί ακόμα ότι οι εκλογές τελείωσαν, ότι χάσαν τις εκλογές. Δεν το έχουν αντιληφθεί. Αυτό είναι ένα θέμα, ιδιαίτερα για την Πελοπόννησο. Γιατί αυτό δημιουργεί μια κατάσταση η οποία είναι εκρηκτική. Όταν δεν αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα, προσπαθείς με διάφορους τρόπους να το αντεπεξέλθεις αυτό, γιατί δεν έχεις κατανοήσει που βρίσκεσαι. Δεν καταλάβανε ότι χάσανε οι άνθρωποι ακόμα. Θεωρούν ότι έπρεπε αυτοί ντε και καλά να μείνουν εσαΐ όσο ζούνε να είναι ο περιφερειάρχης ο Τατούλης και οι άλλοι να την περιφερειάρχης και τα λοιπά, να διοικούν. Δεν διορίζεσαι σε αυτό. Ο λαός εκλέγει. Εμάς μας επέλεξαν οι πολίτες της Πελοποννήσου. Αυτοί μας έδωσαν τη δεύτερη Κυριακή την πλειοψηφία. Αυτό ας το καταλάβω. Να κάνουν αντιπολίτευση, ναι, να κάνουν έλεγχο, ναι. Οπωσδήποτε. Εκεί που πρέπει, όταν πρέπει και όπως πρέπει. Όμως. Έτσι. Όχι με αυτόν τον τρόπο. Όχι δηλαδή να μην παραχθεί έργο για να έρθουν πριν τις εκλογές να πούν ότι δεν τα καταφέρατε. Αυτό θέλουν. Γι' αυτό τη χάρη δεν θα τους την κάνουν. Εμείς θα προχωράμε το δικό μας το έργο. Έχουμε την Οικονομική Επιτροπή και θα προχωρήσουμε αυτά. Έργα έχουμε κάνει πάρα πολλά. Ιδιαίτερα στην Αρκαδία έχουν γίνει πάρα πολλά έργα. Θα έρθει ο καιρός σιγά σιγά που θα τα αναδείξουμε και αυτά και θα τα αναδεικνύουμε. Και φαίνονται και οι πολίτες θα καταλαβαίνουν.